Γεια σας παιδιά. Σήμερα είναι Δευτέρα και είναι η μέρα που σε όλη την Ελλάδα αναμέναμε κακοκαιρία, όπως και ήρθε, ψιλόβροχο, χιονάκι, κρύο. Εδώ πάνω ψηλά μία βρέχει, μία χιονίζει. Δεν χιονίζει ακόμα, αλλά τώρα σε λίγο θα χιονίσει, είπε. Τέλος πάντων, μου σκέψαμε στο βουνό και κατεβήκαμε να στεγνώσουμε. Εγώ θα κάνω σέρβις στα λισοπρίωνα με την ευκαιρία να περάσει και η μέρα και με την ευκαιρία θα κάνετε κι εσείς να δείτε ένα βίντεο. Εδώ έχουμε στα μάξι τα εργαλεία, ό,τι μπορείς να φανταστείς, από λυσίδες χιονιού, σπάγκο, πριόνια, εδώ τα πάντα, σπρέι, σιλικόνες, σκουριακά, μέχρι φλόγιστρο, τα δύο τα μεγάλα τα μηχανάκια stand-by. Και τι κάνουμε τώρα, να βάλουμε τα εργαλεία από εκεί και άλλα εργαλεία από εδώ. Έχω μαζί μου αυτά τα 35-34, δεν τα δούλεψα ακόμα, είναι τα προσωπικά μου, τα δουλεύω μόνο εγώ, είναι καθαρά προσεγμένα. Αυτά εδώ τώρα που είναι της επιχείρησης και τα δουλεύουμε όλοι, είναι λίγο χάλια. Ως πολύ. Εδώ έχω το 500 το ένα. Κοίτα εδώ. Ένα μειονέκτημα που έχουν τα 500i είναι αυτό. Ότι όλα τα στήλα έχουν μειονέκτημα στα φίλτρα. Τα 500i ακόμα πιο πολύ. Βλέπετε ότι δεν έχει καρμπιλατέρ. Είναι injection, ηλεκτρονικό. Αλλά φίλτρα πρέπει να έχεις μαζί σου ανταλλακτικό. Αν θες να δουλέψεις όλη μέρα με αυτό το μηχανάκι. Τώρα εδώ το παρατήσανε, δεν ξέρω, τα παιδιά πολύ καιρό. Απίστευτο. Όπου, όπου, κοιτάξτε. Έχει πάει παντού. Ένα χάλι μαύρο. Χάλια. Εδώ έχω βάλει ένα καινούριο. Αλλά αυτό το μηχανάκι μάλλον πάει για το μάστορα. Έχει ένα θέμα. Θα σας δείξω. Δες εδώ. Δες εδώ τι μαζεύει. Οχ, οχ. Αυτά έχω σβάρω να τα έχει ξεπεράσει από χρόνια με το air injection. Καθαρίζει το φίλτρο. Χρειαζόμαστε πινέλο. Πάντα μαζί. Πάγκος εργασίας είναι η καρότσα. Έχει και λίγο ψηλόβροχο. Πω 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 πράγμα. Εγώ θεωρώ ότι ένα από τα πιο δικημένα εργαλεία στον κόσμο, που αν έχει στόμα θα έλεγε αμήν, είναι το αλυσοπρίωνο. Γιατί τα αλυσοπρίωνα τα έχουν μεράκι πολλοί κόσμος και συνήθως είναι άμπαλοι, από ερασιτέχνες μέχρι πιο επαγγελματίες, παλιακοί, και αν είχαν στόμα θα έλεγαν έλεος αμήν. Το χειρότερο είναι ότι κόβουν χωρίς να είναι τροχισμένα, είναι το χειρότερό τους, και το μεγαλύτερο ποσοστό των ανθρώπων που δουλεύουν αλυσοπρίωνα είναι ερασιτέχνες και τέλος πάντων δεν ξέρουν να τροχάν. Τροχάν που λέμε εμείς οι Θεσσαλοί. Τροχίζουν, ακονίζουν, λένε οι άλλοι. Τροχάν. Εδώ γίνεται ένας χαμός. Όταν κόβεις ρητινούχα, όπως τα έλατα, τα πεύκα, κολλάει η βρωμιά, κολλάει το ριτσίνι, κολλάει η βρωμιά πάνω στο ριτσίνι, γίνεται χαμός. Τι κάνουμε τώρα? Κάνουμε ένα τσεκάρισμα. Και αυτό που έχω δει και στο προηγούμενο 500, σε αυτό
έχουμε πρόβλημα στη βαλβίδα αποσυμπίεσης. Εδώ, σαν να έχει καεί φαίνεται. Και στον αποσυμπιεστή δηλαδή. Εντάξει, ένας κανόνας είναι στα επαγγελματικά μηχανήματα. Πολύ σοβαρός να τα δουλεύει ένας χειριστής. Αλλά στις εργολαβίες τα πιάνουν πολύ και κανένας δεν έχει την ευθύνη να τα περιποιηθεί. Και καταλήγουν έτσι. Οι αποσυμπιεστές κολλάνε από την καπνιά και μένουν πατημένοι. Αυτό Μίτσο το έχει πατημένο συνέχεια το κουμπί, έβγαζε καπνό από εκεί, έχανε την αποσυμπίεση, την συμπίεση μέσα, δουλεύει πιο αδύναμα. Αυτό έχει πρόβλημα στο μπουζί, το σπήρωμα δεν έπιασε. Το έφτιαξε. Το έφτιαξε αλλά δεν έπιασε. Θα το πάω πίσω τώρα, θα δούμε. Αυτός ο αποσυμπιεστής εδώ πρέπει να έλειωσε. Ένας χαμός γίνεται. Πώς δουλεύουν και αυτά τα φουκαριάρικα. Δεν μπορώ να καταλάβω όρες. Θα αλλάξω αποσυμπιεστή, τώρα βάλω αυτόν. Φυσάμε να μην πέσει τίποτα μέσα στον κύλινδρο. Από βρωμιές. Φυσάμε. Αν δεν γάμω το. Νάτος. Με αυτός όπου συμπιεστείς εδώ. Βλέπεις, έχει από τη θερμοκρασία, έχει χαλάσει το κουμπάκι του εδώ πάνω. Να, και έχει κολλήσει, κολλάνε από την κάπνα. Αυτά θέλουν που και που βγάλσιμο, αντισκοριακό. Κάτι. Πόβο κόλλημα που έχει αυτός. Οχου. Έβλεπα από χθες κάτι μαστόρια φτιάχνουν μηχανάκια. Αλλά ένα μάστορα παρακολουθώ καμιά φορά. Αλλά συνήθως αυτοί στο YouTube φτιάχνουν κάτι καπότος κινέζικες και τέτοια πράγματα. Και δεν βαριέσαι, παρακολουθώ όλο. Πάντα κάτι μαθαίνεις. Περνάει και η ώρα να τους ξεκούρισε. Και λέει ένας έπεσε στα χέρια του εκτός από τα κινέζικα της καπότης. Έπεσε ένα 560-562. Και λέει ανακάλυψε ότι έχανε τη συμπίεση από τον αποσυμπιεστή. Και δεν έπαιρνε μπρος, δεν δούλευε καλά, είχε προβλήματα. Μόλις τα ανακάλυψε, άλλη έβγαλε τον αποσυμπιεστή και έβαλε μια βίδα. Και λέει δεν χρειάζεται ο αποσυμπιεστής γιατί δεν έχουν συμπίεση τα μηχανάκια, δεν έχουν συμπίεση αυτά τα 560. Σιγά λέει. Και έβαλε μια βίδα για να είναι πιο οικονομικά, μην αγοράσει από συμπίεση. Βέβαια, ο χρήστης, ο ιδιώτης που το είχε, δεν ήταν επαγγελματίας. Κατά λάθος έπεσε τα χέρια του. Κατά λάθος είναι να παίρνουν άνθρωποι ερασιτέχνες επαγγελματικά μηχανάκια. Κρίμα. Και για τα λεφτά που δίνουν και για τη χρήση που κάνει το μηχανάκι, πάει χαμένο. Λοιπόν. Και δεν ξέρουν να το χειριστούν. Να σας πω για τον αποσυμπιεστή. Τα μηχανήματα που έχουν αποσυμπίεση, εκτός από τα αυτά που έχουν βαρύ χειρόμιτσα, έχουν πολύ συμπίεση, που είναι μεγάλο κυβισμό και παθαίνει στην οντότητα μετά από χρόνια σαν τον πατέρα μου, όταν δεν είναι. Επειδή είναι παλιακός, δεν ήξερε τι είναι αυτό το μπλε κουμπάκι, δεν τον ένοιαζε. Τραγούσε μανιβέλα μια ζωή χωρίς αποσυμπίεση. Και έπαθε την οντότητα και ησύχασε. Εκτός από αυτό όμως. Όταν δεν έχει συμπίεση, είναι τα 60 κυβικά μηχανάκια και κάτω, όταν δουλεύεις πολλές ώρες, την κάνει τη ζημιά στο χέρι. Εκτός αυτό, άμα είσαι τόσο
μπρατσαρά και μάγκα εισαγωγικά που παίζει και θε να φαντάσει από συμπίεση. Να ξέρει ότι είναι φτιαγμένα έτσι ότι αν δεν το πατά, θα φθαρεί γρήγορα τα κοκοράκια μέσα στη χειρόμιζα. Μέσα στο σύστημα τη χειρόμιζα. Θα φθαρούν κοκοράκια και διάφορα άλλα και θα χαλάσουν. Δηλαδή είναι φτιαγμένα έτσι ώστε να πατά να έχει μαλακή, να είναι μαλακή χειρόμιζα. Το πατάμε πάντα τον αποσυμπιεστή λοιπόν. Δεν είναι μόνο για τη δύναμη και για τη μαγιά. Είναι και για το μηχανάκι, δεν είναι μόνο για το χειριστή. Και για τους δύο είναι. Τώρα αυτός εδώ αποσυμπιεστής έχει κλάση μαλλί. Ρίχνουμε λίγο δυσκολιακό μέσα. Για να λιώσει λίγο την κάπνα. Κάτι έτσι διαφορετικό θέλει βασικά. Α, θα ρίξω αυτό. Διαφορετικό είναι το βάριο. Clean. Βέβαια λέει είναι λίγο επικίνδυνο για τα πλαστικά, αλλά αυτό έτσι και λιώσει το πλαστικό το έχει λιώσει. Μάλλον θα πάει για αλλαγή αυτή. Αυτός όπως συμπιαστής, όχι μάλλον. Σχεδόν σίγουρα θα πάει για αλλαγή. Και επειδή... Τι έγινε ρε? Κλείνει από μπαταρία, την πάτησα πάλι. Δεν είχα δει. Τα λέμε.